Πολιτικό σκοπισμό. Γρήγορα, κύριε Σοφιάδη, πρέπει να προχωρήσουμε λίγο, παρακαλώ. Αυτό είναι σαφής. Είναι αυτό που σας είπα. Φασίστες και δολοφόνοι δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διεκδίκηση τη ψήφου κανενός. Αλλά το 16% της Αθήνας δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Δύο τηλεγραφικά πράγματα ζήτησε από τη δεξιά. Ξεχάσατε μια μεγάλη κατηγορία δεξιά που στην Ευρώπη κυριαρχεί. Φιλελεύθερη. Εδώ οι φιλελεύθεροι της Ελλάδας πήραν κάτω και από τους κυνηγούς. Με εξαιρετικά μεγάλη προβολή. Σωστό. Αυτό δείχνει την εμβέλεια του νεοφιλελευθερισμού ως ιδεολογικού κινήματος στην Ελλάδα. Άλλη μια τελευταία παρατήρηση. Το 6 πήραν, άλλη μια τελευταία. Το 12 πήραν 6%. Ναι, τώρα είναι κάτω από ένα. Ακριβώς. Μια την πορεία της Δημά. Μια τελευταία παρατήρηση. Ακριβώς είναι 6-1. Δεν το λέω με κακία. Θα πρέπει. Σας ικανοποιεί πολύ. Δεν τελειώσει και τρεις φορές. Αφήστε να τελειώσει. Αφήστε να τελειώσει. Η τελευταία παρατήρηση απλώς προεκτείνει τη σκέψη. Παρακαλώ πολύ. Προεκτείνει τη σκέψη του κύριου Τατσόπουλου. Ένας από τους λόγους που η Χρυσή Αυγή αποδαιμονοποιήθηκε στο μυαλό ένα μεγάλου κομματιού του εκλογικού σώματος είναι η συνεργασία του λαού ως συστημικού κόμματος στο πλαίσιο της κυβέρνησης Παπαδήμου. Ο λαός δεν είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Είχε, όπως ξαναείπα, είχε τον κύριο Παναγιώταρο και άλλα τρία μέλη της Χρυσής Αυγής. Δεν κατηγορείται το λαός για εγκληματική οργάνωση. Αισθανόταν, όχι, αλλά αισθανόταν συγγενικό κόμμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να του συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτιά του όχι ως ανεξάρτητους συνεργαζόμενους, αλλά όχι ως εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Επομένως, όχι, τα ξέρω καλά. Μα τα έχω δει. Τι λέτε τώρα. Φυσικά τα ξέρετε καλύτερα. Αλλά λέω λοιπόν, στη Βουλή, λέω λοιπόν το εξής. Και με αυτό κλείνω. Ακούστε, με αυτό κλείνω. Η άνοδος των ακροδεξιών σε όλη την Ευρώπη, και θα πω μετά μια για την ιδιομορφία για τη Χρυσή Αυγή, είναι αποτέλεσμα της βουβής αγανάκτησης των λαών για τις πολιτικές που εφαρμόζονται παντού. Και την κρίση αντιπροσώπευσης που όλα τα κόμματα, τα μεγαλύτερα μάλλον πολιτικά συστήματα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν. Αλλά η ιδιομορφία της Ελλάδας. Η ιδιομορφία της Ελλάδας. Τώρα δεν δικαιολογείται η άγνοια. Η ιδιομορφία της Ελλάδας. Δεν υπάρχει ιδιομορφία. Η ιδιομορφία της Ελλάδας. Δολοφονία. Ακούστε. Για αυτή τη δολοφονία η δικαιοσύνη κινήθηκε. Προφανώς. Την πρώτη φορά κάποιος είναι πεπλανημένος. Τελειώνεται. Πρέπει να προχωρήσουμε. Μιλάει ένα τηλεφώνημα που 8. Δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει κανένας. Λοιπόν, η τελευταία φράση που θέλω να πω είναι απλώς ότι αποτελεί και στην Ευρώπη και εδώ ένα κομμάτι της αντίδρασης των ανθρώπων που ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και η κρίση αντιπροσώπευσης. Και εδώ ακριβώς έγκυται η σημασία που έχει ότι ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πρώτο στις εκλογές. Γιατί ένα κομμάτι αυτής της κρίσης αντιπροσώπευσης δεν την αφήνει να διοτεχευτεί σε ξενοφοβικά και σε ρατσιστικά επίπεδα, αλλά σε επίπεδα διαχειρίσεις εντός διαφημίσεις.